στο θέμα και πάω στην κυρία Μονίκα Κυριάκου, είναι η ανώτερη λειτουργός του ΟΑΗ. Καλώς σας μεσημέρι, κυρία Κυριάκου. Καλό μεσημέρι και σε εσάς και στους τηλεθεατές. Χαμογελάτε και εσείς τη δουλειά σας κάνετε, έχετε μια νομοθεσία. Και αντιλαμβάνομαι αυτή η νομοθεσία λέει ότι είναι ενταγμένη στο σύστημα η κλινική ψυχολόγη. Αν σας πούν ότι αφού υπάρχει ο προϋπολογισμός για ψυχολόγους και δεν έχει, μας πληροφορούν, δαπανηθεί στο σύνολό του, πού είναι το πρόβλημα να μπουν και οι συμβουλευτικοί, πού είναι εκεί που απευθύνεται η μεγάλη μερίδα του πληθυσμού? Να μου επιτρέψετε να κάνω κάποιες διευκρινήσεις στα όσα ακούστηκαν προηγουμένως. Πράγματι, με βάση την νομοθεσία την οποία ακολουθεί ο ΟΑΗ, μέσα στους άλλους επαγγελματίες υγείας εντάσσονται οι εγγεγραμμένοι κλινικοί ψυχολόγοι, όπως είναι και οι εγγεγραμμένοι φυσιοθεραπευτές, εργοθεραπευτές και ούτω καθεξής. Παρ' όλα αυτά, μέσα στην υφιστάμενη νομοθεσία υπάρχει δυνατότητα, κάτω από συνθήκες και προϋποθέσεις που θα καθορίσει ο οργανισμός, να προχωρήσει ο οργανισμός με την ένταξη σε αυτή την κατηγορία και άλλων προσώπων τα οποία ασκούν επάγγελμα στις υπηρεσίες υγείας. Άρα, σήμερα η νομοθεσία πράγματι αναφέρεται συγκεκριμένα σε κλινικούς ψυχολόγους στα πλαίσια των άλλων επαγγελματιών υγείας, αλλά δίνει και ένα περιθώριο ούτως ώστε ο οργανισμός, εφόσον διαπιστώνει ότι υπάρχουν ανάγκες, να μπορεί να αξιολογεί την πιθανή ένταξη νέων επαγγελματικών ομάδων σε αυτόν τον τομέα. Το πρόβλημα το οποίο εμείς ως οργανισμός έχουμε, αν θέλετε, βρει μπροστά μας όταν ξεκινήσαμε να κάνουμε και εμείς τις επαφές μας με όλους τους εταίρους, με τους επαγγελματικούς συλλόγους, με τις ομάδες ασθενών και ούτω καθεξής, είναι πού είναι το κενό σήμερα, δηλαδή τι είναι αυτό που προσπαθούμε να ικανοποιήσουμε με το να εντάξουμε μια νέα ομάδα στο ΓΕΣΥ σε σχέση με τα άτομα τα οποία σήμερα παρέχουν υπηρεσίες ως κλινικοί ψυχολόγοι στο ΓΕΣΥ. Ναι. Και να σας πω ακριβώς τι εννοώ. Ο κύριος Μεταξάς προηγουμένως αναφέρθηκε σε μια διαφοροποίηση των καθηκόντων των μεν από τους δε. Ναι. Εμείς αυτή τη διαφοροποίηση των καθηκόντων δεν έχουμε ακόμη, αν θέλετε, δεν την έχουμε ακόμη εξακριβώσει. Με ποια έννοια? Με την έννοια ότι απευθυνθήκαμε στο Συμβούλιο Εγγραφής Ψυχολόγων Κύπρου, προκειμένου ακριβώς να διαπιστώσουμε ποιες είναι αυτές οι διαφορετικές κατηγορίες καταστάσεων, τις οποίες σήμερα εμείς δεν μπορούμε με τους κλινικούς ψυχολόγους. Και δυνητικά να χρειάζεται. Υπάρχει όμως και ο Παγκύπριος Σύλλογος Ψυχολόγων, διότι έχουν και αυτοί τα θέματα τους. Άρα για να υπάρχει και μια έτσι γενική εικόνα. Διότι αυτό με τους κλινικούς ψυχολόγους και τους υπόλοιπους πάει πίσω. Δεν σας αφορά. Αλλά είναι ένα ζήτημα, τον ΟΑΗ τον ενδιαφέρει τι υπηρεσίες παρέχει εντός ΓΕΣΥ για τους πολίτες. Σωστά. Σωστά, γι' αυτό λέω. Εμάς μας ενδιαφέρει στην περίπτωση που υπάρχει κενό στις υφιστάμενες υπηρεσίες, επειδή απουσιάζει μια επαγγελματική ομάδα, να έρθουμε να συζητήσουμε πώς θα πληρώσουμε αυτό το κενό. Ναι. Αλλά το πρόβλημα ξεκινά από τη διαπίστωση του κενού. Αυτή τη στιγμή το Συμβούλιο Εγγραφής των Ψυχολόγων δεν αναγνωρίζει την διαφοροποίηση των καθηκόντων των συμβουλευτικών από τους κλινικούς. Άρα αφού δεν την αναγνωρίζει, γιατί δεν μπαίνουν και οι δύο για την ίδια δουλειά μέσα στο ΓΕΣΥ? Ωραία. Αυτό θα ήταν μια επιλογή. Δηλαδή σήμερα έχουμε 190 κλινικούς ψυχολόγους στο ΓΕΣΥ, οι οποίοι μπορούν να αντιμετωπίσουν όλες τις ανάγκες του πληθυσμού, αλλά θα θέλουμε σε αυτή την ίδια ομάδα να εντάξουμε ακόμα 100 άτομα, τα οποία δυνητικά να κάνουν το ίδιο πράγμα. Ναι. Νομίζω δεν είναι αυτό το οποίο θέλουν και ήδη οι επαγγελματικοί σύλλογοι. Δηλαδή, οι επαγγελματικοί σύλλογοι, ιδιαίτερα ο Παγκύπριος Σύλλογος Ψυχολόγων, το αίτημα είναι να δημιουργηθεί διαφορετικός κατάλογος δραστηριοτήτων, διαφορετικός προϋπολογισμός και να λειτουργούν τα δύο παράλληλα. Άρα, δεν είναι ακριβώς αυτό που ζητούν. Και επαναλαμβάνω. Ρωτώ τώρα, έτσι όπως μου τα εξηγείτε κι εσείς, έχω ακούσει και τους ψυχολόγους, τους συμβουλευτικούς. Αν είναι 190 και ενταχθούν άλλοι 100 και 290. Ο κόσμος θα βλέπει πάνω κάτω, απλά θα επιλέγει σε μεγαλύτερη δεξαμενή ψυχολόγων. Διότι μπορεί και εμένα ο ψυχολόγος μου, που αν έρθει η ώρα να επιλέξω, αυτός που γνωρίζω που μου έχουν συστήσει, να είναι συμβουλευτικός, να μην είναι κλινικός. Γιατί να μην μπορώ εγώ να πάω σε αυτό? Αυτό είναι το θέμα, νομίζω. Σωστά. Το καταγράφετε πάρα πολύ σωστά. Απλά
δεν είναι αυτό το αίτημα. Αν θέλετε, το αίτημα προκύπτει από τους συλλόγους και από την ΟΣΑΚ και από τους υπόλοιπους φορείς, προκύπτει ως προς τη δημιουργία μιας διαφοροποιημένης υπηρεσίας σε σχέση με αυτή η οποία υπάρχει σήμερα. Ναι. Άρα, αν λέμε ότι θα προσθεθούν ακόμη 100 άτομα και θα υπάρχουν 290 ψυχολόγοι που θα κάνουν την ίδια δουλειά, ναι, είναι κάτι το οποίο ο οργανισμός μπορεί να το αξιολογήσει και σε περίπτωση που εγκριθεί να το εφαρμόσει. Αλλά δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Κατανοητό. Σε κάθε περίπτωση όμως μπορεί και να είναι το ζητούμενο σε αυτό που είναι, όπως εσείς το εξηγήσατε, με μια τροποποίηση να ικανοποιηθεί, να ενταχθεί και αυτή η ειδικότητα. Όταν λέτε τροποποίηση, αναφέρεστε στην νομοθεσία. Επειδή είπατε στην νομοθεσία, ναι. Δεν είναι όλα βάση νομοθεσίας. Ναι, όπως ανέφερα προηγουμένως, η υφιστάμενη νομοθεσία δίνει το δικαίωμα με βάση την υφιστάμενη κατάσταση, όπως είναι γραμμένη τώρα δηλαδή η νομοθεσία, δίνει το δικαίωμα στον οργανισμό, εφόσον κρίνει ότι είναι απαραίτητο, να εντάξει επιπλέον επαγγελματικές ομάδες με όρους και προϋποθέσεις. Άρα, να πω και σε εσάς, αν σας πείσουν ή κάποιοι άλλοι, αν στέκονται τροχοπέδι. Εφόσον διαπιστωθεί ανάγκη, εκεί είναι το θέμα. Κατά πόσον σήμερα διαπιστώνουμε ότι υπάρχει κενό. Υπάρχει κενό, λέτε, δεν το διαπιστώνετε. Εμείς βλέπουμε ότι ο κόσμος, με τον αριθμό των κλινικών ψυχολόγων που υπάρχουν σήμερα στο σύστημα, δεν υπάρχει πρόβλημα επάρκειας παρόχων. Να. Δεν διαπιστώνουμε δηλαδή ότι... Δεν έχει σημασία, μόλις εξηγήσετε το για εσύ, όλη αυτή η συζήτηση είναι όσο το δυνατό περισσότεροι να μπουν. Δεν είναι θέμα επάρκειας. Μπορεί να είναι χιλιάδες, αλλά εγώ έχω επιλογή να διαλέξω αυτόν που θέλω. Πολύ σωστά. Απλά επειδή ακριβώς προβλέπει αυτή την επιπρόσθετη πρόνοια της νομοθεσίας από τον οργανισμό, γι' αυτό λέω ότι πρέπει να διαπιστωθεί η ανάγκη προκειμένου ο οργανισμός να προχωρήσει. Ωραία. Δεν υπάρχει κάτι άλλο, διότι αφήνεται και αυτή η αιχμή ότι κάποιοι δεν θέλουν στέκονται τροχοπέδι για να ενταχθεί και αυτή η ειδικότητα. Από δικής μας πλευράς δεν βλέπω κάτι τέτοιο. Το μόνο επαναλαμβάνω που σε εμάς αποτελεί τροχοπέδι είναι η διεξακρίβωση των αποκλειστικών κιόλας καθηκόντων των μεν από τον δε και κατά πόσον αυτό συνεπάγεται με κάποιο κενό που υπάρχει σήμερα στο σύστημα υγείας. Ωραία, ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια να έχετε.